Τη Τετάρτη είναι η τελευταία ημέρα της σχολικής περίοδου. Από την Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές και ενδοσχολικές εξετάσεις που θα διαρκέσουν έως τις 31 Μαΐου. Βρισκόμαστε στην τελευταία εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων. Την Τετάρτη στις 12 Πέμπτου είναι η τελευταία μέρα που λειτουργούν τα σχολεία μας, τα γυμνάσια και τα λύκεια, και μετά από αυτό ξεκινούν οι περίοδες των πανελλαδικών εξετάσεων. Η ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων είναι την Παρασκευή στις 14 Μαΐου. Εμείς εδώ στην Αργολίδα έχουμε προετοιμαστεί. Τα περισσότερα λύκεια μας είναι εξεταστικά κέντρα. Συνολικά έχουμε 10 εξεταστικά κέντρα και ηλικιακές επιτροπές, μεταξύ των οποίων υπάρχει και η εξεταστική επιτροπή του Εσπερινού Λυκείου, που έχει μια ιδιαιτερότητα, επειδή τα παιδιά αυτά γράφουν ενδιάμεσα, παράλληλα δηλαδή με τα παιδιά των Γενικών Λυκείων, αλλά αντί να γράφουν τις μέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή που γράφουν οι μαθητές του Γενικού Λυκείου, αυτοί γράφουν Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. Όπως σας είπα, τα μαθήματα τελειώνουν την Τετάρτη για όλα τα σχολεία και από εκεί και πέρα έχει βγει το πρόγραμμα. Το πρώτο μάθημα που είναι την Παρασκευή είναι το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που αφορά τα γενικά λύκεια. Έχουμε και ένα δεύτερο κομμάτι που αφορά τα επαγγελματικά λύκεια, όπου οι εξετάσεις των μαθητών που φοιτούν στα επαγγελματικά λύκεια ή στα ΤΕΕ γίνονται μετά περίπου από 10-12 μέρες. Ξεκινούν δηλαδή στις 25 Μαΐου οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων και τελειώνουν στις 9 Αυγούστου. Θεωρούμε λοιπόν πως φτάνοντας έτσι στο τελευταίο κομμάτι αυτής της χρονιάς έχει γίνει απαραίτητη προετοιμασία. Νομίζουμε ότι τώρα οι μαθητές έτσι προσπαθούν την τελευταία εβδομάδα με ψυχραιμία και με ηρεμία να συγκεντρώσουν τις γνώσεις τους και εμείς είμαστε έτοιμοι να τους παρέχουμε οποιαδήποτε βοήθεια, είτε σε επίπεδο έτσι των συναδέλφων της σχολικής μονάδος, να διασφαλίσουμε την ηρεμία και να πετύχουν τα παιδιά τον κόπο που μια ολόκληρη χρονιά και περισσότερες προσπαθούσαν. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να απευθυνθώ πρώτα απ' όλα στους μαθητές, να τους ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα πρέπει να τους πω ότι πρέπει να προσέλθουν ψύχρεμοι. Ήδη μετά από μία πορεία τόσων ετών στο Λύκειο φτάνουν στην τελευταία τάξη και συμμετέχουν σε εξετάσεις οι οποίες ναι μεν είναι κρίσιμες, αλλά όμως με την προετοιμασία την οποία έχουν κάνει πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν θα πρέπει να διακατέχονται από άγχος, πέρα βέβαια από το φυσιολογικό, γιατί όλοι έχουμε συμμετάσχει σε εξετάσεις και το άγχος δεν μπορεί να αποβληθεί, αλλά θα πρέπει να είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια. Και για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να βοηθήσουν και οι γονείς τους και εκεί, δεν χρειάζεται να πιέζουν παραπάνω τα παιδιά, όπως φυσικά και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί. Πόσοι είναι οι μαθητές που διαγωνίζονται και πόσοι είναι διαγωνιστικά εξεταστικά κέντρα σε σχέση με πέρσι? Ναι, έχουμε 1.229 μαθητές που παίρνουν μέρος στις εξετάσεις και υπάρχουν 14 εξεταστικά κέντρα. Είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές. Πέρσι ήταν 20 ήταν πέρσι. Γιατί φέτος έγινε μια προσπάθεια να συμπτυχθούν κάποια εξεταστικά κέντρα και βέβαια θα πρέπει να πω ότι και να το προσέξουν αυτό και οι μαθητές οι οποίοι προέρχονται από το Λύκειο Ζευγολατιού, το Λύκειο Λεχαίου, θα εξεταστούν στο Λύκειο Βραχατίου, στο εξεταστικό κέντρο του Λυκείου Βραχατίου. Οι μαθητές που προέρχονται από το δεύτερο Λύκειο Κιάτου θα εξεταστούν στο εξεταστικό κέντρο του πρώτου Λυκείου Κιάτου. Οι μαθητές που προέρχονται από τις λυκειακές τάξεις των Καλλιάνων θα εξεταστούν στο Λύκειο της Γκούρας. Και οι μαθητές οι οποίοι προέρχονται από το τέταρτο Λύκειο Κορίνθου θα εξεταστούν στο εξεταστικό κέντρο του πρώτου Λυκείου Κορίνθου. Και οπωσδήποτε και οι μαθητές που προέρχονται από το σχολείο το ιδιωτικό του κ. Κατσούλη θα εξεταστούν στο τρίτο Λύκειο Κορίνθου. Γίνεται δηλαδή μια προσπάθεια να συμπτυχθούν και συμπτύσσονται και ήδη έχουν συμπτυχθεί τα εξεταστικά κέντρα.